Η μερική επιστράτευση εκατοντάδων χιλιάδων εφέδρων για να πολεμήσουν στην Ουκρανία δεν έχει ολοκληρωθεί προς το παρόν, παρότι πολλές περιοχές έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία, δήλωσε το Κρεμλίνο. Προς το παρόν δεν υπάρχει ακόμη προεδρικό διάταγμα που να θέτει τέλος στην επιστράτευση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Οι δηλώσεις αυτές γίνονται την επομένη της ανακοίνωσης του Δημάρχου της Μόσχας, Σεργέη Σαμπιάνιν, για το κλείσιμο των στρατολογικών γραφείων στη ρωσική πρωτεύουσα που ήταν ανοιχτά σχεδόν για ένα μήνα. Ο Δημάρχος της Μόσχας είχε πει πως η ρωσική πρωτεύουσα στρατολόγησε το ποσοστό των ανδρών που της αναλογούσε για να πολεμήσουν στην Ουκρανία μετά την ανακοίνωση της μερικής επιστράτευσης από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στις 21 Σεπτεμβρίου. Η ανακοίνωση αυτή είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και είχε οθήσει δεκάδες χιλιάδες Ρώσους να φύγουν από τη χώρα προκειμένου να αποφύγουν την επιστράτευσή τους. Την περασμένη εβδομάδα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε πει πως προβλέπει το τέλος αυτού του κύματος της επιστράτευσης σε 2 εβδομάδες, παραδεχόμενος ότι η τελευταία είχε αστοχίες. Σήμερα ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως πολλές περιοχές έχουν τελειώσει τη διαδικασία της στρατολόγησης, χωρίς ωστόσο να πει ποιες. Το Υπουργείο Άμυνας είχε ορίσει ποσοστώσεις για κάθε περιοχή. Ορισμένες λένε πως έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή, δήλωσε στους δημοσιογράφους, υποσχόμενος επίσης πως οι ρωσικές αρχές δεν θα στρατολογήσουν περισσότερο από τον αριθμό των 300.000 εφέδρων που έχουν κληθεί να παρουσιαστούν για να πολεμήσουν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.